Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Γερμανία η απόφαση νηπιαγωγείου του Αμβούργου να μην στήσει φέτος χριστουγεννιάτικο δέντρο, ώστε κανένα παιδί να μην νιώσει περιττό. Με πολίτες από όλη την χώρα να στέλνουν διαμαρτυρίες και το θέμα να φιλοξενείται εκτενώς τον τύπο. Παράλογοι και απαράδεκτοι έκριναν αυτή την απόφαση δημόσια πρόσωπα και πολιτικοί. Αλλά δεν περιορίστηκαν εκεί. Άγνωστοι έστησαν χριστουγεννιάτικο δέντρο κοντά στο νηπιαγωγείο, ώστε να καλύψουν το κενό, ενώ εμπορικά καταστήματα της πόλης έστειλαν στους μαθητές χριστουγεννιάτικα δώρα. Το Υπουργείο Ενέργειας καινοτομεί και εισάγει το νέο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Με μία τιμή για να ξέρεις τι πληρώνεις και ποιος είναι ο φθηνότερος. Με εύκολη σύγκριση τιμών μεταξύ των διαφορετικών παρόχων κάθε μήνα. Όλα στο χέρι σου μέσα από το εργαλείο σύγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Για όλα τα νέα τιμολόγια, ενημερώσου και διάλεξε το καλύτερο για εσένα. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίπτωση του νηπιαγωγείου του Αμβούργου δεν είναι η μοναδική. Στη Σουηδία, σε ένα σχολείο επέλεξαν να αφαίρεσουν τα χριστουγεννιάτικα σύμβολα για να μην προσβληθούν οι μουσουλμάνοι μαθητές, γεγονός που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με το θέμα να πηγαίνει στην Βούλη, όπου υπόθηκε ότι το σχολείο ενδίδει στις μουσουλμανικές απαιτήσεις και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους μαθητές ότι η θρησκεία είναι κάτι το επικίνδυνο και το ακατάλληλο. Και σε άλλες περιοχές της Δύσης αφαιρούνται θρησκευτικά σύμβολα από δημόσιους χώρους, ενώ και η φιγούρα του Ιησού αντικαθίσταται στην καλύτερη από τον Άγιο Βασίλη. Αυτό συμβαίνει και σε χώρους εργασίας. Στο Τολέδο τον είπα, στην πολιτεία του Οχάιο. Για παράδειγμα, μία ΜΚΟ επέβαλε την απομάκρυνση της Φάτνης έξω από το κτίριο της πυροσβεστικής. Με ποιο επιχείρημα? Έχοντας την Φάτνη σε κοινή θέα, η πόλη δεν τηρεί τη θρησκευτική ουδετερότητα. Η παρουσία της σε δημόσια παρουσία είναι διχαστική, περίτη και ακατάλληλη. Η μεγαλύτερη γυναικεία οργάνωση του Καναδά δεν θα συμμετάσχει στην ετήσια παρέλαση του Άι Βασίλη, διότι θα προωθηθούν θρησκευτικές πρακτικές, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ακούσια απομάκρυνση μελλοντικών μελών που δεν συμμερίζονται αυτές τις πεποιθήσεις.